με το λάθος κορίτσι. Αν η πόλη θέλει να φας αρακάπουρε, θα φας αρακάπουρε. Ω, πω. Πόλη! Πόλη! Υποτίθεται πως θα τάζεις τον Μπάξτον με τον Αρακά. Δεν θα βαφες την κουζίνα με αυτόν. Είμαι η μεγάλη αδερφή. Ο Μπάξτον πρέπει να με ακούει. Και εσύ πρέπει να ακούς τον Μπάξτον. Αν μπορείς να καταλάβεις τι θέλει, θα επικοινωνήσεις μαζί του. Είναι ανεξέλεγκτος. Καλησπέρα, Πόλη. Κυρία Μένς. Και ο αγαπητός μου Σμίτσεν, λέει γεια. Γεια σας, κυρία Μένς. Δεν καταλάβαμε πώς ήρθατε. Πόλη, μην ανησυχείς για τον Μπάξτον απόψε. Η κυρία Μένς θα σας προσέχει όσο θα είμαστε έξω. Μα και εμένα μου αρέσει να βγαίνω έξω για δείπνο. Συγγνώμη, γλυκιά μου. Θα βγούμε οι δυο μας. Ευχαριστούμε που τους προσέχεις, Έμα. Η χαρά είναι όλη δική μου. Λοιπόν, νεαρή μου, πρέπει να κάνεις τα μαθήματά σου και... Είσαι έτοιμη, Πόλη! Έρχομαι, Λάιλα! Δεν το νομίζω. Μα η μαμά είπε να βοηθήσω τη Λάιλα στη δουλειά της με τα σκυλιά. Καλά, τότε θα ήταν σωστό να... Ναι! Θα ήταν σωστό η νεαρή επιχειρηματίας να βγάλει βόλτα το Σμίτζεν μου. Αν τελειώσεις τα μαθήματά σου μέχρι να γυρίσει, θα το σκεφτώ να σε αφήσω να βγεις έξω μετά. Μα τα μαθήματά μου είναι για... Δεν έχει, μα! Είμαι η babysitter και θα κάνεις ό,τι σου λέω. Τώρα, πήγαινε στο δωμάτιό σου και μη βγεις από αυτή την πόρτα μέχρι να σου πω. Τα λέμε σύντομα, Πόλη. Αυτά παθαίνω για να φοράω τα κουνιά όταν βγάζω έξω τα σκυλιά. Η κυρία Μένς είναι η χειρότερη babysitter. Μάλλον είναι μια μεταμφιεσμένη σαύρα που αλλάζει σχήματα. Δεν με άκουγε. Τώρα η Λάιλα είναι ολομόναχη με αυτά τα σκυλιά. Η Λάιλα θα είναι εντάξει. Πιο σιγά. Όχι πάλι! Ιου! Η χειρότερη μάσκα λάσπης! Δες, Τζίτζι, η φίλη της πόλη γλίστρησε. Η φίλη της πόλη? Έλα, Γκουέν, ώρα για το σχέδιο 436. Σχέδιο 436, είναι το σχέδιο που φτιάχνουμε περούκες από κόντα τσις και κρυβόμαστε σε μάφιν. Όχι, Γκουέν, είναι αυτό που επιτέλους παίρνουμε το μεταγιόν της πόλη. Ίσως η κυρία Μέντ σε έναν περίεργο κόσμο είναι η Μέρι Πόπινς. Λάιλα, Τζίνι, τριπλή κλίση. Πόλη, σαν η βοήθεια! Αυτά τα σκυλιά είναι ανεξέλεγκτα! Έρχομαι αμέσως! Θα έρθεις, Πόλη! Μα η κυρία Μένς είπε να μην βγεις από αυτή την πόρτα μέχρι να σου πω εγώ! Μα είσαι η Πόλη Πόκετ! Δεν χρειάζεται να βγεις από την πόρτα, σωστά? Σωστά! Αν σε πιάσει η κυρία Μένς, θα σε κάνει κοιμά! Πόλη, σε παρακαλώ! Τα σημερινά παιδιά. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να πω σε... Φελάδε!
ενοχλείτε στο κομπιούτερ του δωματίου. Φυσικά, Πόλη. Λειτουργία, μην ενοχλείτε. Έτοιμη. Μπεις μέσα. Δίνουμε. Βάζει πιτζάμες από τώρα. Τι περίεργο. Και πάλι με πάλι. Έλα, η Λάιλα μας χρειάζεται. Ήρθαμε για βοήθεια. Θα δείξουμε σε αυτά τα σκυλιά ποιος είναι το αφεντικό. Τζίνι, ψάξε για το πώς ελέγχουμε τα τρελά σκυλιά. Βρέθηκαν 3 αποτελέσματα. Είμαι ο Λουτσέρο Λόντον, εκπαιδευτής σκύλων. Για να κάνετε ένα σκύλο να σας υπακούει, πρέπει να αποδείξετε πως εσείς είστε ο κυρίαρχος. Εντάξει. Ουφ! Είμαι ο κυρίαρχος σκύλος. Κάνε αυτό που λέω. Ουφ! Ουφ! Λάιλα, βγάλε το λουρί του Σμίτζεν. Είναι ασφαλής γιατί εγώ δίνω τις διαταγές. Είσαι σίγουρη? Φυσικά είμαι σίγουρη. Έκανα ακριβώς αυτό που είπε ο Λουτσέρο Λόντον στο εκπαιδευτικό του βίντεο. Τι νομίζεις πως θα γίνει? Μόλις βγάλεις το λουρί ο Σμίτζεν θα το σκάσει? Σμίτζεν, κάτσε. Παιδιά, η εξάσκησή μου στην αντικειμενική παρακολούθηση με οδήγησε στο συμπέρασμα πως μόλις έβγαλε το λουρί ο Σμίτζεν το έσκασε. Σμίτζεν! Η ώρα είναι νέα ακριβώς. Το πάρκο είναι καθαρό από τα σκυλιά. Έχουμε τραβέτη στα δεξιά. Εφαρμογή του πονηρός σκύλος. Σμίτζεν, γύρνα πίσω. Συγγνώμη, κύριε Μπόγια, αλλά αυτό το σκυλί είναι δικό μου. Καλά, τότε καλά θα κάνεις να το ελέγξεις. Θα πάει στο καινοτροφείο αν το ξαναδώ να τρέχει μόνο το εδώ. Δεν θα το ξαναδείς. Τα σκυλιά είναι δύσκολο να τα ελέγξεις γιατί είναι μεγάλα. Όταν είναι μικρά θα είναι πιο εύκολο. Μα η Λάιλα δεν μπορεί να βγάλει βόλτα στην πόλη τα πιο μικρά σκυλιά του κόσμου. Κάποιος θα το προσέξει. Θα προσέξουν ένα κανονικό κορίτσι με μίνι σκυλιά. Αλλά ίσως να μην προσέξουν ένα μίνι κορίτσι με κανονικά σκυλιά. Hot dog! Πάρτε τα hot dog σας από εδώ! Τζίτζι, θέλω να φάω ένα hot dog, όχι να γίνω hot dog. Αν θες ένα hot dog, θα πρέπει να αρπάξεις το μεταγιόν της πόλη. Πρέπει να ανακατευτούμε στο πλήθος να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά. Ανοιχτά? Μα είμαι hot dog, πώς θα γίνει αυτό? Ανεβαίνω στον πίτσι συνέχεια στο σπίτι. Τώρα που ανεβήκαμε πάνω τους, θα πάμε κατευθείαν σε... Όχι! Όχι, Σμίτζεν! Οι απέσχες τσουκνίδες! Ένα κουτάβι! Πάρε αυτό τον απέσιο κόπρο μακριά μου! Πόλη! Πού είναι ο Σμίτζεν? Όχι! Έπιασα το μικρό γλυκούλι. Γουέν, άσε κάτω αυτόν τον αειδιαστικό σκύλο. Εντάξει, Τζίτζι. Γύρνα πίσω, Σμίτζεν! Η Πόλη Πόκετ? Γουέν, πάρε αυτό τον απέσιο σκύλο. Θα τον χρησιμοποιήσουμε σε αντάλλαγμα με το μεταγιόν. Γουέν, κυρία Γκράντε, ωραία ρούχα. Πάρε το μεταγιόν της! Συγγνώμη, πρέπει να φύγω. Πίσω τους! Το μεταγιόν είναι σχεδόν δικό μου! Bonsoir. Καλώς ήρθατε στο Le Gourmet. Φιλέτο μπουρινιόν. Σμίτζεν, όχι! Πρόσεχε! Μπουέν, στρίψε! Δεν έχω φρένα, Τζίτζι, αλλά τουλάχιστον έχουμε ακόμα το τιμόνι. Το Le Gourmet! Πάντα ήθελα να φάω εδώ! Είναι τόσο σικ! Οι γονείς σου είναι εδώ. Αν μπούμε μέσα θα μας δουν οι γονείς μου.
Μα πρέπει να πάρουμε το σκυλί της κυρίας Μένς, γιατί αλλιώς η καριέρα μου τελείωσε. Και πρέπει να πας σπίτι. Η κυρία Μένς θα σου χτυπάει την πόρτα. Μην μπεις μέσα, δίνουμε. Ω, παιδί μου, επιτέλους διάλεξε κάτι να βάλεις. Θα μπούμε μέσα. Θα είστε ασφαλείς εδώ. Μίνι δύναμη! Σμίτζεν, έλα εδώ, αγόρι μου. Αν έρθεις μαζί μας τώρα, δεν θα βρεις τον πελά σου. Ακόμα καλύτερα. Εμείς δεν θα βρούμε τον πελά μας. Εκεί πέρα. Τώρα. Τι θόρυβος είναι αυτός? Ένα σκυλί και τρία μικρά κορίτσια κυκλοφορούν ελεύθερα εδώ. Συγγνώμη, εσείς και το hot dog έχετε κάνει χάτιση? Εκεί είναι, δες, δες. Όπως επιθυμείτε, μαντάμ. Αυτό το σκυλί είναι χειρότερο και αποκάλυψες με σανδάλια. Εγώ βγάζω βόλτα τα σκυλιά. Πρέπει να με ακούει. Δεν ακούει κανέναν. Ίσως εμείς πρέπει να τον ακούσουμε. Να δούμε τι θέλει. Λεμνιούν στο τραπέζι τρία. Ο Σμίτζεν ήρθε εδώ μέσα αντί να πάει στη σάλα του εστιατορίου, γιατί η κουζίνα έχει το περισσότερο φαγητό. Πρέπει να πεινάει. Κορίτσια, έχω μια ιδέα. Ακολουθήστε με. Ανεβείτε. Θα πάρουμε πίσω το σμίτζεν μας. Φύγαμε! Ω, κρέμ ρουλέ! Πολύ συγκεντρώσου! Ω, ναι, συγγνώμη. Αλλά πρέπει να δοκιμάσετε την κρέμ ρουλέ. Σμίτζεν! Έχω μια νοστιμιά για σένα! Ορίστε! Δεν ήταν τόσο δύσκολο, έτσι δεν είναι? Hey, τώρα θυμήθηκα. Δεν γίνεται να ξεχάσουμε και τα άλλα δύο σκυλάκια. Παρέλεγες μπριζόλες. Καλή σκέψη. Είναι κάπου εδώ μέσα. Ελάτε, πρέπει να φύγουμε από εδώ. Σμίτζεν! Πάμε τώρα, Σμίτζεν. Πάνε σπίτι. Αν δεν φτάσουμε πριν από αυτούς, θα είμαι τιμωρία για πάντα. Πάρε το μεταγιόν! Τριπλή καταστροφή! Σμίτζεν, τρέχα! Υπέροχο το δείπνο, αγάπη μου. Ο κόπρος! Το πάρκο! Είναι ο σύντομος δρόμος. Και η πιο σύντομη διαδρομή με κάνει χαρούμενη. Καλή ιδέα, Σάνι. Σμίτζεν, στο πάρκο! Όχι, είπα στο πάρκο!
γρήγορα, Γκουέν, πιο γρήγορα. Πάμε, πάμε. Δεν μπορώ, Τζίτζι. Το ψωμάκι μου είναι πολύ σφιχτό. Πολύ, μην ξεχνάς πως πρέπει να πάμε και τα άλλα σκυλιά στο σπίτι τους. Και η Γκριζέλ δεν τα παρατάει. Θα τα καταφέρουμε. Σμίτσεν, από εκεί. Μα εκείνη απέζει τσουκνίδες. Το ξέρω. Σμίτσεν, πίδα! Το ψωμάκι μου! Εγώ θα οδηγήσω αυτό το όχημα! Κατέστρεψες την ευκαιρία που είχα να πιάσω αυτό το σκυλί! Ευκαιρία! Εσύ κατέστρεψες την ευκαιρία που είχα να πιάσω το σκυλί! Ξέρεις πως πληρώνομαι με το σκύλο, ε! Προσπαθούμε να κάνουμε σωματείο εδώ και χρόνια! Αλλά απειλούν, μας απειλούν κάθε φορά που θα τα φέρουμε! Και δεν με ακούνε καν! Είμαι εδώ έξω και προσπαθώ να πιάσω κόρτι, dashcow, η κυρία Σάγκα ζει εκεί πέρα. Πρέπει να της επιστρέψουμε τον Σίμπι. Πάμε, Σμίτζεν. Λάιλα, βγάλ' τον από το σακίδιό μου. Και πάλι μεγάλος! Μα τι κάνεις εδώ? Δεν ήξερα πως η Λάιλα σε έφερε πίσω. Να είδες ποινείς πέτσε εκεί πέρα. Και πάλι μεγάλος. Μάιλο, πρέπει να σου άνοιξε πολύ όρεξη για να κάθεσαι στο τραπέζι μαζί μου. Και μήπως είδες μόλις αυτό το μόφο έξω από το παράθυρο? Α, οι γονείς σου φτάνουν. Πρέπει να τους προλάβουμε. Σμίτζεν, δείξε μας τι μπορείς. Μπράβο σου, Σμίτζεν! Ο μικρός μου Σμίτζεν. Πώς τα πήγε? Ω, ήταν ένας άγγελος φυσικά. Λοιπόν, πάω να φέρω τα λεφτά σου. Δείτε, ο κύριος και η κυρία Πόκετ γύρισαν σπίτι. Κυρία Πόκετ, κάνατε κάτι καινούριο στα μαλλιά σας? Όχι, Λάιλα. Είναι τα ίδια όπως πάντα. Και κύριε Πόκετ, πρέπει να μου πείτε από πού πήρατε αυτό το πουκάμισο. Α, αυτό είναι παλιό. Πόλι, γυρίσαμε. Πόλι, πού είσαι? Εδώ είμαι, μαμά. Χαίρομαι που γύρισες. Είναι λίγο αργά. Μπορώ να δώσω στον Μπάκτον το βραδινό του. Φυσικά. Πάντα εκτιμώ τη βοήθειά σου, Πόλι. Πώς το τρως αυτό? Ah!
κατάλαβα. Θέλεις αυτό. Και πάλι μεγάλη. Έτσι είναι καλύτερα, έτσι, Πάξτον. Ε, hey, γλυκιά μου πόλη, φέραμε γλυκό από το λεγκουρμέ. Όχι. Δεν είναι κακό, αλλά δοκίμασες την κρέμ μπρουλέ. Ε, πώς ήξερες για την κρέμ μπρουλέ? Το μάντεψα. Κρατηθείτε! Quadcopter, κάνε αριστερά! Πολύ μαλακή στροφή, ναι! Μαλακίσαν σαν την επαντελόνι! Μαλακίσαν τους αγκώνες της γιαγιάς μου! Δεν ήταν εύκολο να φτιάξω αυτό το drone, αλλά το καινούριο μου μηχάνημα δεν πετάει μόνο! Δείτε! Σούπερ τέλεια θήκη για σνακ! Φοβερό! Εξοπλισμός με σύνεργα ομορφιάς! Α, απίθανα φοβερό! Έχεις κανένα σύστημα έκτακτης ανάγκης? Γιατί το θέλουμε αυτό? Γιατί μας πας ακριβώς πάνω σε αυτό! Σύμφωνα με το σχέδιο! Μην ανησυχείτε, παιδιά! Θα περάσω σαν γλωστή σε βελόνα! Αν περνούσες την γλωστή στη βελόνα, εγώ θα συμφωνούσα. Αλλά αυτή τη φορά δεν μου αρέσει καθόλου! Στα αλήθεια, νόμιζα πως οδηγούσα πολύ καλά. Νόμιζα πως δεν θα έπεφτα αυτή τη φορά. Αυτή τη φορά? Εννοείς πως έχεις πέσει και πριν? Μόνο 128 φορές. Αλλά ξέρεις τι λένε. Βγες όσο έχεις όλα σου τα άκρα. Όχι, η 121 τη φορά είναι η τυχερή. Εσύ τι τύβησες? Λάιλα, δεν είναι η Σάνι. Δες! Είναι τόσο γλυκός που δεν θα έβγαζα σέλφι μαζί του, γιατί θα ήταν πιο γλυκός από μένα. Είναι τόσο γλυκός που θέλω να τον αγκαλιάσω. Όχι, Πόλη. Το πουλάκι είναι γλυκό, αλλά είναι ένα άγριο ζώο. Δεν φαίνεται άγριος. Αν δεν με πιστεύετε, να το ψάξουμε. Λέξεις κλειδιά πουλί Λίτλτον σούπερ γλυκό. Είναι ένας φουντωτός κορυδαλός. Βλέπετε, ζουνε μόνο στη φύση. Και όπως όλα τα άγρια πουλιά, δεν πρέπει να τα ακουμπάμε. Σωστά. Αλλά, κι αν με ακουμπά αυτός... Το ξέρω, ναι. Με αγαπάει. Κι εγώ σ' αγαπώ. Πάντα ήθελα ένα μικρό πουλάκι. Νομίζω πως θα τον κρατήσω. Στάσου. Οι κανόνες είναι κανόνες. Όσο γλυκός κι αν είναι, πρέπει να το αφήσουμε ήσυχο. Εντάξει, μάλλον. Θα μου λείψεις, μικρό πουλάκι. Πόλη, δες! Μήπως με μιμήσαι? Σε μιμείτε! Θέλει να γίνει σαν και σένα. Ονομάζεται αποτύπωση. Νομίζει πως πρέπει να είστε μαζί. Κι εγώ νομίζω πως πρέπει να είμαστε μαζί. Ο Σάνι, σε παρακαλώ, μπορώ να το κρατήσω. Αποφάσισε γρήγορα, γιατί πρέπει να φύγουμε από εδώ. Τώρα. Κάπτεν Κόλι Ουάμπλς, πήγαινε σπίτι. Αμέσως τώρα. Και πάλι μεγάλη. Γεια σας, κύριε Κουίντνανκ. Τα μάτια μου κάνουν κολπάκια πάλι. Καπτέν Κόλι Ουάμπλς, πήγαινε σπίτι και σταμάτα να κυνηγάς το πουλί. Εντάξει, μπορείς να τον κρατήσεις. Καλώς ήρθες σπίτι, μικρό πουλάκι. Θα θες να κάνεις ένα μπάνιο να χαλαρώσεις, το βρήκα. Ωραία για σπα. Ακριβώς. Έτοιμες? Μίνι δύναμη! Wow! Τα καλά πράγματα βγαίνουν και σε μικρό μέγεθος. Λοιπόν, Σάνι, καμιά πληροφορία για το τι θεραπείες αρέσουν στους κορυδαλούς? Τίποτα επίσημο, αλλά κάποτε διάβασα ότι εξωγήινα πουλιά έκαναν λέιζερ μασά στον εγκέφαλο και... Είμαι σίγουρη πως αυτό δεν γίνεται. Μάλλον θα πρέπει να αυτοσχεδιάσουμε.
γιατί κάνατε τόση ώρα. Γεια σου, φιλενάδα. Δεν θα πιστέψεις το μίνι μπλουζάκι που βρήκαμε για το μικρό πουλάκι. Ναι. Υπάρχει κάτι που θέλω. Ελάτε, να του δείξουμε τα καινούργια του πράγματα. Περιμένετε, πρέπει να σας πω κάτι. Ει, μικροπουλάκι. Μικροπουλάκι. Έφυγε! Δεν τον βλέπω πουθενά! Μπήκε ο Κάπτεν Κόλλι Γουόμπλς εδώ μέσα? Όχι. Κοιμάται στο κρεβάτι μου όλη μέρα. Αν παραβλέψεις το ότι προσπαθεί να μας φάει όποτε είμαστε μικρές, είναι πολύ καλός γάτος. Τότε πού είναι το πουλί μου? Πουλάκι! Όχι! Ηρέμησε λιγάκι, Πόλη. Είναι πουλί. Πετάει. Δεν μπορεί, Λάιλα. Δεν ξέρει πώς να το κάνει. Πρέπει να βρει και έναν τρόπο να ανέβει εκεί πάνω. Έρχομαι, μικρό πουλάκι. Τζίνι, κάλε τώρα αμέσως τα τραμπολίνα. Όπως επιθυμείς, Πόλη. Μίνι δύναμη! Έλα προς τα εδώ, θα σε πιάσω. Ορίστε, είσαι ασφαλής. Τι κάνεις εκεί? Προσπαθεί να πετάξει μακριά. Αυτό προσπαθούσα να σας πω. Να πετάξει μακριά? Μα του αρέσει εδώ. Δεν έχει δοκιμάσει ακόμα το καινούριο του μπλουζάκι. Έκανα κι άλλη έρευνα. Κάθε χρόνο οι φουντωτοί κορυδαλοί πετάνε στο δάσος Wood Grove για να συναντήσουν όλους τους άλλους κορυδαλούς. Όταν είναι όλοι μαζί, μεταναστεύουν στο νότο. Υπάρχει και ζωντανή εικόνα από το δάσος Wood Grove. Όλα τα πουλιά είναι εκεί. Θα φύγουν σύντομα. Σάνι, έλα τώρα. Σου φαίνεται πως αυτό το πουλί θέλει να πετάξει μακριά μου? Καλά, όχι. Αλλά είναι το ένστικτό του να πετάει. Τότε μπορεί να το κάνει ακριβώς εδώ στο Littleton. Θα τον μάθουμε εμείς. Εντάξει. Όλα έτοιμα. Είσαι έτοιμος? Τα φτερά είναι στη θέση τους. Και όλα τα φτερά είναι πιο όμορφα και από φτερά παγωνιού. Τότε ας πετάξουμε. Όχι, όχι. Το δελτίο καιρού για μαλλιά λέει πως έρχεται μια μεγάλη καταιγίδα. Τι θα κάνουμε? Θα του μάθουμε γρήγορα. Ήθελα να πω τι θα κάνουμε με τα μαλλιά μου. Ίσως πρέπει να περιμένουμε μέχρι αύριο ή την επόμενη μέρα ή ποτέ. Πρώτα η ασφάλεια, ναι. Το πουλί θέλει να πετάξει σήμερα, οπότε θα πετάξουμε σήμερα. Η 130η φορά είναι η τυχερή, σωστά? Θα πάει τέλεια. Και με το 3 θα πετάξεις μόνος σου. Έτοιμος? 1, 2, 3. Πετάς! Στάσου, τι? Πού πας? Πάει νότια. Εκεί που πάνε και οι άλλοι κορυδαλοί. Αποκλείεται. Απλά χάθηκε. Μικρό πουλάκι, αν θες να μείνεις με μένα την πόλη, τον πιο αγαπημένο σου άνθρωπο σε όλο τον κόσμο, πέτα προς τα δω. Το ήξερα πως θέλει να μείνει μαζί μου. Ας κάνουμε μια βόλτα και θα το πάμε σπίτι. Αλλά να θυμάσαι πως το site έγραφε ότι το σπίτι του πρέπει να είναι το δάσος Wood Grove. Γιατί? Δεν έχει πάει ποτέ εκεί. Το σπίτι είναι εκεί που είναι η καρδιά. Και η καρδιά του μικρού πουλιού είναι μαζί μου. Τώρα ας πετάξουμε. Γκουέν, έκανες ό,τι σου ζήτησα. Ξέρεις πως έρχεται η καταιγίδα? Ναι, Τζίτζι, ξέρω πως έρχεται καταιγίδα. Θα φέρω μέσα τα φλαμίγκο αμέσως τώρα. Ένα μικρό πουλάκι. Το θέλω. Σε έπιασα, καινούριο αγαπημένο μου ζωάκι! Όχι! Πόλη, είσαι σίγουρη πως μπορείς να το προσγειώσεις? Κρατηθείτε γερά!
είστε καλά? Πνευματικά μπορεί να μην συνέλθω ποτέ, αλλά σωματικά είμαι καλά. Κι εγώ νομίζω. Για να δω. Ω, το ατιμέλητο look μου πάει. Ναι, είμαι τέλεια. Το ντρόουν μου είναι εντάξει, αλλά καλύτερα να το βάλω στο σακίδιό μου. Μείνει δύναμη! Τώρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να ανέβουμε εκεί και να σώσουμε το πουλί. Δεν το πιστεύω πως κόλλησες το ρετυρέ της Γκριζέλ. Φαντάζεσαι το ντεκόρ. Θα τον βγάλουμε έξω. Σίγουρη πως αυτή είναι καλή ιδέα, Πόλη. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Πρέπει να σώσουμε το μικρό πουλάκι. Wow. Αυτό είναι πολύ τρομακτικό. Λιοντάρια, τίγρης και... Νάνι. Παπα. Απίστευτο. Ακόμα και οι κούκλες τις θέλουν αλλαγή look. Φαντάσου να είχε το μενταγιόν σου. Όλες αυτές οι μινιατούρες θα ήταν αληθινοί άνθρωποι. Αυτό δεν θα γίνει. Δεν θα πάρει το μενταγιόν μου και δεν θα πάρει το πουλί μου. Α, το πουλί μου! Δεν βλέπω τις δυο γκράντε. Πάμε! Θα σε βγάλουμε από εδώ. Μην ανησυχείς. Κι εγώ σε αγαπώ, αλλά πρέπει να τρέξουμε. Έχω τα φλαμίγκο, Τζίτζι. Αυτή η μινιατούρα μοιάζει με το καινούριο μου πουλάκι. Α, και αυτή εδώ μοιάζει με... η Τζίτζι πρέπει να αγόρασε μια φιγούρα πολυπόκετ για τη συλλογή της. Α, είναι το καινούριο μου πουλάκι! Και η πολυπόκετ προσπαθεί να το κλέψει! Ω-ω, τρέξτε! Μην η Πόλη Πόκετ, εσύ περίμενε! Περίμενε μέχρι να βρω την Τζίτζι και να της πω πως σε έπιασα! Μάντεψε ποιος θα φάει δεύτερη μερίδα γλυκό απόψε! Τζίτζι! Γουέν! Γουέν! Ειλικρινά, αν η Γκριζέλ είναι να διακοσμεί με πουλιά, πρέπει τουλάχιστον να βάλει μερικά που να έχουν λίγο χρώμα. Να βάζει κανένα παπαγάλο που και που. Αλλά πρέπει να παραδεχτείς πως η ομοιότητα με τα πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακή. Πάντα υπάρχει τρόπος. Εμείς πρέπει να τον βρούμε. Α, το βρήκα. Γίνα μεγάλη. Καλή σκέψη, Σάνι. Και πάλι μεγάλη. Ω, πόπο. Γίνα μικρή. Μείνει δύναμη. Μείνει δύναμη. Μάλλον το να γίνεσαι μεγάλη δεν είναι πάντα η λύση. Τώρα το μόνο που θέλουμε είναι η Γκριζέλ να έχει μία μηχανή του χρόνου στη συλλογή της για να πάμε πίσω και να το κάνουμε ξανά αυτό. Η συλλογή της. Το βρήκα! Οπα, θα χρησιμοποιήσουμε το ψαλίδι για να κόψουμε τα κάγκελα. Αυτό ακριβώς σκέφτηκα. Και πάλι μεγάλο! Quadcopter! Γρήγορα! Ελπίζω να είναι κάτι σημαντικό. Είμαι απασχολημένη, φτιάχνω σημαντικά πράγματα.
Έπιασα την Polly Pocket. Λοιπόν, πού είναι? Μα ήταν ακριβώς εδώ. Hey, μα πού? Polly Pocket, όχι! Κρατηθείτε πολύ καλά, παιδιά. Είμαστε καλά αν μας πας σπίτι πριν αρχίσει η καταιγίδα. Δεν πάω σπίτι, Σάνι. Πάω στο δάσος Woodgrove. Μα νόμιζα πως ήθελες να τον κρατήσεις. Ήθελα, αλλά μετά παγιδευτήκαμε σε αυτό το κλουβί. Οι μήνυοι άνθρωποι δεν ανήκουν σε κλουβιά πουλιών και τα άγρια πουλιά δεν ανήκουν στην κρεβατοκάμαρά μου. Πρέπει να είσαι με την οικογένειά σου. Δάσος Woodgrove, ερχόμαστε! Να έρχεται βροχή! Και τι στο καλό είναι αυτό? Η Γκριζέλ! Θα σε πιάσω, Polly Pocket! Και το απέσιο μικρό σκολικοφάγο πουλί σου! Μανούβρες αποφυγής, πάτα το! Αμέσως! Μας ακολουθεί! Τότε θα κρυφτούμε! Μπορείτε να τρέξετε, αλλά όχι να κρυφτείτε! Κάπου κρύβονται! Αυτά τα σύννεφα είναι τόσο πυκνά! Μα τα σατινένια παντελόνια μου, την ξεφορτωθήκαμε! Μην είσαι τόσο σίγουρη γι' αυτό! Δεν θα γλιτώσεις από μένα, Polly Pocket! Θέλω αυτό το μεταγιόν! Δεν τα παρατάει! Τι θα κάνουμε? Έχω μια ιδέα! Πάμε πιο σιγά! Γιατί πάμε πιο σιγά? Είναι μέρος του σχεδίου! Κάνεις δύναμη, Polly Pocket, αλλά εγώ τώρα ζεστάθηκα! Polly, μα τι κάνεις? Δεν μπορούμε να περάσουμε από αυτή την τρύπα με αυτόν τον αέρα, θα διαλυθούμε! Έχει δίκιο! Στατιστικά μιλώντας, είναι μεγάλη πιθανότητα να καταλήξουμε να σπρίξει στον ντόνατ! Θα πρέπει να το ρισκάρουμε, Σάνι! Ώρα να περάσουμε την κλωστή από τη βελόνα! Δεν μπορείς να το σκάσεις από μένα τώρα! Είμαι πολύ κοντά! Εδώ γρήγορα, κόλλησα στην τρύπα του ντόνατ πάλι. Πότε θα θες τα ντόνατ? Γουέν! Να καταφέρεις, Polly! Πάμε στο δάσος Woodgrove. Τα βλέπω! Βλέπω τα πουλιά! Κι εγώ τα βλέπω! Ναι, φουντωτή κορυδαλή. Η οικογένειά του πρέπει να είναι κάπου εδώ. Η μαμά σου, ο μπαμπάς σου και όλα σου τα αδερφάκια. Είναι στα αλήθεια αυτή. Θα προσγειωθούμε στο πλησιέστερο κλαδί και... Όχι, τα πουλιά αρχίζουν το ταξίδι τους στα νότια νησιά. Πρέπει να πετάξεις δίπλα τους. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Πιστεύω σε σένα. Και πρέπει και εσύ να πιστέψεις σε σένα. Και μην ανησυχείς. Θα βοηθήσω. Θα σε πάμε κατευθείαν σε αυτούς, εντάξει? Και εμένα θα μου λείψεις. Αλλά ξέρω πως θα είσαι ευτυχισμένος. Ανοίγεις με την οικογένειά σου. Έτοιμος? Πάμε! Κάνε αυτό που κάνουμε, μικρό πουλάκι! Πέτα! Πέτα! Ελάτε, παιδιά! Πετάξτε! Πέτα! Πέτα! Πέτα!
Πέτρα! Πέτρα! Είσαι καλά, Πόλη. Ναι, είμαι καλά. Είναι το πουλί. Ήθελες να τον κρατήσεις? Όχι, όχι καθόλου. Ήταν πολύ σωστό να τον αφήσουμε να φύγει. Τότε τι συμβαίνει? Δεν ξέρω. Θα μου λείψει και όλη η πλάκα που κάναμε, όπως τότε που τον ντύσαμε. Ίσως δεν θα σου λείψει αυτό. Ωλαλα, είσαι ένα γατίσιο όνειρο. Τέλειο! Είμαι ερωτευμένη με αυτό το δαχτυλίδι. Κι εγώ είμαι πνευματικά περίεργη, αλλά συναισθηματικά ανήσυχη. Α, είναι πολύ ακριβές. Τι υπάρχει αυτό? Αν έβαζα ένα λουλούχο δαχτυλίδι διάθεσης, θα γινόταν μόφτης αισιοδοξίας, γιατί θα χαιρόμουν που το έχω. Αλλά τώρα είμαι στενοχωρημένη, γιατί δεν υπάρχουν καθόλου μα καθόλου λεφτά. Το χαρτζελίκι μου το ξόδεψα για τα καινούργια μου αθλητικά παπούτσια. Ίσως να ζητήσει από τους γονείς σου να σου πάρουν το δαχτυλίδι διάθεση. Το έκανα. Η μαμά είπε ακριβώς αυτό. Όχι. Ω, στάσου. Όλο σου το χαρτζελίκι πήγε σε αθλητικά παπούτσια. Ούτε εγώ δεν χρειάζομαι τόσο φανταχτερά κορδόνια. Δεν πήρα κορδόνια, αλλά ειδικές βεντούζες για τα καινούργια μου παπούτσια. Ω, παράθυρο 1, αθλητικά παπούτσια 0. Και πάλι μεγάλη! Μάλλον δεν δουλεύουν, γιατί το γυαλί έχει χαμηλή τριβή. Αυτό σημαίνει πως γλιστράει πολύ και είναι δύσκολο να δημιουργηθεί έλξη. Μπορείς να μου το στείλεις αυτό, Σάνι? Φυσικά, φίλη μου. Άνοιξε το παράθυρο! Ευχαριστώ, φίλη μου! Παρακαλώ, Πόλη! Hey, κυρίες μου, πάω να θαυμάσω το δαχτυλίδι μου. Τα λέμε! Εντάξει. Μια μικρή διόρθωση και είμαι σίγουρη πως... Hey, γλυκιά μου Πόλη. Σπουδαία νέα. Η κυρία Μένς δεν μπορεί για σήμερα το απόγευμα, αλλά θέλουμε μια babysitter για τον Μπάξτον όσο θα είμαστε στον αγώνα καράτε του Πίρς. Οπότε... Επιτέλους θα με αφήσετε να κάνω babysitting. Φυσικά. Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Είναι έτοιμη, γλυκιά μου. Υποθέτω. Άκου, αν όλα πάνε καλά, θα σου πάρουμε αυτό το τσουτσου μαγκού. Το δαχτυλίδι λουλουφούφου. Υπόσχομαι πως θα είμαι η καλύτερη babysitter του κόσμου. Ξεκίνα τρέχοντας το αμάξι για να πάρεις τα πράγματα του Πάξτον. Αμέσως! Μπουκάλια, πιπίλες, παιχνίδια. Ω, να μην ξεχάσω τον Μπούμπου. Εντάξει. Το μόνο που θέλω τώρα είναι το μωρό. Να τον προσέχεις καλά. Του αρέσει να σκαρφαλώνει. Ο μπαμπάς σου και εγώ θα πάμε έξω να φάμε. Το νούμερο του εστιατορίου είναι στο ψυγείο. Επίσης, θα πάρουμε κι άλλα μωρομάντιλα. Μην ανησυχείς, έχεις αρκετά για σήμερα. Και μετά θα είμαστε στον αγώνα καράτε του Πίρς μέχρι... Γλυκιά μου, μην ανησυχείς. Η πόλη το έχει αυτό. Πάρε με αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Φυσικά. Πες για Πάξτον. Γεια σου, Πόλη. Γεια σου, Πάξτον. Θα περάσεις όλο σου το απόγευμα μαζί μου, Πάξτον. Ωραία, ε! Εντάξει, καθόλου ωραία. Μην κλαις. Ορίστε. Τι θέλεις? Σνακ. Κράκερ ψαράκια. Μπέιγελ. Λάιλα, Σάνι, έχουμε συναγερμό για βοήθεια σε babysitter. Ω, τόσο πολύ είχα κλάψει όταν έμαθα πως το καρό δεν είναι πια της μόδας. Είναι εκτός ελέγχου. Μην ανησυχείς, Πόλη. Έψαξα τα καλύτερα παιχνίδια για μωρά και έφερα αυτό. Είναι ό,τι θέλουν τα παιδιά. Κλειδιά, κουδουνίστρα και ζωάκια που βγάζουν ήχους.
Είδες, τα λατρεύει. Το έχω αυτό. Ξεκάθαρα ο Πάξτον κλαίει εξαιτίας των ρούχων του. Δείτε τον. Κι εγώ θα έκλαιγα αν τα φορούσα αυτά. Σκούπισε αυτά τα άκομψα δάκρυα. Θα είσαι το πιο μοδάτο μωρό στο παρκοκρέβατο. Έλα, Πάξτον. Ξέρεις πως θα τα καταφέρεις. Ανέβα στο άλογο και φύγαμε, φιλαράκο. Σταματήστε αμέσως. Γιατί δεν σου αρέσει το look γοργόνας? Είναι πολύ της μόδας. Τίποτα δεν δουλεύει. Ίσως να τηλεφωνήσει τη μαμά σου και να πάρει τη συμβουλή τη. Όχι. Αν την πάρω, θα ξέρει πως τίποτα δεν πάει καλά και δεν θα μου πάρει το λουλουφούφου. Α! Αν ξέραμε πως νιώθει, θα ξέρουμε τι να κάνουμε. Είχα αρκιστεί να μην το βγάλω ποτέ, αλλά θα κάνω τα πάντα για να πάψει. Α! Ας μας διαφωτίσει το δαχτυλίδι διάθεσης. Αυτό είναι ταραγμένο ακουαμαρίν. Όχι. Είναι έντονο βεραμάν. Νομίζω πως είναι αγιαλά στο θαλασσί. Εντάξει, 4 στους 5 ειδικούς μωρών συμφωνούν πως τα μωρά αρέσουν τα καινούργια πράγματα. Ίσως πρέπει να του δείξουμε κάτι πολύ διαφορετικό από ό,τι έχει δει. Τότε θα είναι χαρούμενος. Σαν είσαι ιδιοφυΐα. Είμαι ένοχης αυτό. Έτοιμος να γίνεις μίνι αδερφούλη. Ναι. Μίνι δύναμη. Δεν είμαι μωρό, αλλά δεν υπάρχει λόγος να κλαις όταν είσαι στην πιο στυλάτη μίνι ντουλάπα του Λίτλτον. Ναι, η μίνι ζωή φαίνεται πως τον έχει ηρεμήσει. Ευτυχώς, το κεφάλι μου παραλίγο να εκραγεί. Όχι. Μου χαλάει πολύ τη διάθεση. Δοκιμάσαμε τα πάντα. Είναι εξελικτικά αδύνατο για ένα μωρό να κλαίει τόσο πολύ. Δείτε. Το ακούσατε αυτό? Δεν άκουσα τίποτα. Ωραία ησυχία. Γιατί ο Πάξτον δεν είναι εδώ! Αυτό το παιδί σκαρφαλώνει πολύ καλά. Το αποτέλεσμα μιας πτώσης για ένα παιδί 2,5 εκατοστών από περίπου 2 μέτρα ισούται με... 8, 1... ναι, καλή ιδέα. Σε έπιασα. Και πάλι μεγάλη. Θέλεις το αρκουδάκι? Τα μωροδίστικά μου είναι λίγο σκουριασμένα, αλλά νομίζω πως λέει πως έχει μπούμπου. Θέλει τον μπούμπου, το αγαπημένο το αρκουδάκι. Ελάτε! Πουθενά ο μπούμπου! Τι! Μπορεί να μην είναι στη μόδα, αλλά η κραυγή είναι πολύ δυνατή. Είναι σοβαρά τα πράγματα όταν η Λάιλα παραδέχεται ένα σημαντικό λάθος μόδας. Συγκεντρωθείτε, κορίτσια. Πρέπει κάπου να μου έπεσε ο μπούμπου. Μπουκάλια, πιπίλες, παιχνίδια. Ω, να μην ξεχάσω τον μπούμπου. Στο αμάξι όταν πήρα όλα τα πράγματα του Πάξτον. Πάρε τη μαμά σου και πες της πως πρέπει να τον πάρεις. Όχι, αν το κάνω αυτό η μαμά δεν θα μου δώσει λεφτά να πάρω το λουλουφούφου. Αν ακούσουν τον Πάξτον να ουρλιάζει έτσι, δεν θα με ξαναφήσουν να κάνω babysitting. Αν έρθουν και δουν όλα αυτά, δεν θα ξανακάνεις babysitting έτσι κι αλλιώς. Θα πάμε στον αγώνα καράτε του Πύρης, θα πάρουμε τον μπούμπου από το αμάξι και μετά θα γυρίσουμε σπίτι. Εντάξει, αλλά πώς θα πάρουμε τον μπούμπου χωρίς να το καταλάβουν οι γονείς σου? Λαγουδάκι, αθλητικά, zipline και άλλα, έξτρα πάνες. Εντάξει, είναι όλα όσα θα χρειαστούμε. Να μην ξεχάσεις την κρέμα του Πάξτον με δίκτυ προστασίας 50 και γεύση αβοκάντο. Μόδα, φρούτα και υγεία όλα σε ένα. Δεν είναι και άσχημο για ένα μικρούλι? Τώρα τα πήρες όλα. Ναι!
Πες, Πάξτον, θα πάρουμε τον Μπούμπου πριν το καταλάβεις. Πάμε, κορίτσια! Εντόπισα το αμάξι της μαμάς. Πρέπει να πηγαίνουν στον αγώνα πολεμικών τεχνών του Πίρς. Πλησιάζω. Με γέφυνση. Σωστά, Πάξτον. Και θα τον φέρουμε αμέσως. Και πάλι μεγάλη. Εσείς, παιδιά, μείνετε εδώ. Έρχομαι αμέσως. Κλειδωμένο. Θέλω τα κλειδιά της μαμάς. Εσείς μείνετε εδώ με τον Μπάξτον και τα πράγματά μου και εγώ πάω για το κλειδί. Γρήγορα, Πόλη. Ακόμα και όταν είναι μήνη, αυτός ο μικρούλης μπορεί να φωνάζει πάρα πολύ. Πορτοφόλι, κραγιόν, χαρτομάντιλο, τηλέφωνο. Συγκεντρώσω στα σημαντικά, Πόλη. Hey, έχεις καμία τσίχλα? Ναι, νομίζω. Ορίστε. Ποτέ δεν θα βρω τα κλειδιά στο... Ω, εδώ είναι! Φοβερό! Αποστολή εξετελέστη! Λάιλα! Σάνι! Κορίτσια, πού είναι ο Πάξτον? Ήταν εδώ πριν από λίγα λεπτά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, θα έλεγα πως δεν είναι πια εδώ. Όχι, 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 όχι. Πάξτον! Και φοράει και τα αθλητικά μου. Το είπα μία φορά και θα το ξαναπώ. Σκαρφαλώνει πολύ καλά το μωρό. Πάρτε τον Μπούμπου. Εγώ θα πάρω τον Μπάξτον. Μα πρέπει να μεγαλώσουμε. Δεν πειράζει, ας μείνουμε μήνυ. Πάμε. Και τώρα ο Πίρς Πόκετ θα δείξει τις σούπερ ικανότητες του στο σπάσιμο. Και η Πόλη Πόκετ θα δείξει τις σούπερ ικανότητες της στο κρύψιμο. Είναι πολύ καλός αυτό. Σε βρήκα, Πάξτον. Σκαρφαλώνεις τον πίνακα του σκορ και να βολτάρεις σε επικίνδυνα περβάζια. Θα πάρω εγώ αυτά και θα σε βάλω κάπου που θα είσαι ασφαλής. Και τώρα το τελευταίο αγώνισμα των αγώνων καράτε.
Η ρήψη δίσκων Gen C. Παρακαλώ προσέξτε τους στόχους κάτω από τον πίνακα του σκορ. Πίρς! Πίρς! Πρώτος είναι ο Πίρς Πάκε. Έτοιμος! Ιτσι Νίσαν! Πάμε! Εντάξει, Πάξτον, δεν μπορούμε να κατέβουμε κάτω, αλλά κανείς δεν είπε πως δεν μπορούμε να ανέβουμε πάνω. Το ταβάνι θα είναι τέλειο για τις βεντούζες στα παπούτσια μου. Αυτό θα ήταν λίγο πιο εύκολο αν ήμασταν μεγάλες, αλλά ας τα κάνουμε. Εσύ πιάσε από μπροστά, εγώ θα πιάσω από πίσω. Καλά. Χαίρομαι που δεν κλαις, αλλά γελάς, Πάξτον. Αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε ανάποδα για πάντα. Πάμε να φύγουμε. Και έτσι ολοκληρώνονται τα σημερινά αγωνίσματα. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Σαγιονάρα. Όχι, 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 όχι. Η δική μου. Λάιλα, Σάνι. Νομίζω πως ο Μπούμπου πάχει είναι λίγο. Τι φοβερός αγώνας. Τι γονείς! Μα τα ψηλά τα κούνια! Κρύψου! Ο Πίρσο είναι πολύ καλός. Τα κλειδιά μου. Α, πρέπει να σου έπεσαν όταν βγήκες. Ευτυχώς τα βρήκαμε. Ε, γλυκιά μου, θες να φάμε λίγο παγωτό πριν πάμε σπίτι? Γλυκέ μου, είναι η πρώτη φορά που η πόλη κάνει babysitting και είναι αρκετή ώρα μόνη της. Λάιλα! Σάνι! Όχι! Μην ανησυχείς, Πάξτον. Θα πάρουμε τον Μπούμπου. Ναι! Α, έπρεπε να ξαναγεμίσω τους επιταχυντήρες. Δεν μπορούμε να πάμε πολύ γρήγορα, Πάξ. Θα γυρίσουν σπίτι πριν... Στάσου! Τζίνι, αυτόματο πιλότο για επιστροφή σπίτι. Βάζω αυτόματο πιλότο. Νομίζω πως ο μόνος τρόπος να τα καταφέρουμε είναι να πάμε με τη μαμά και τον μπαμπά. Ελπίζω να είσαι έτοιμος να γίνει αυτή η μεγάλη μέρα μεγαλύτερη. Ένα, δύο, τρία! Τρία! Είπες τρία? Είσαι τόσο έξυπνος, Πάξ. Πολύ έξυπνο. Ευχαριστώ, φιλαράκι. Ελπίζω η πόλη και ο Πάξτον να είναι καλά. Δεν ακούσαμε τίποτα, οπότε είμαι σίγουρος πως όλα πήγαν τέλεια. Γεια σου, Πίρς. Ε, hey, ακρίδα. Μη με χτυπήσεις με καράτε, εντάξει. Ναι, ναι, πολύ αστείο, μπαμπά. Hey, μπορώ να γυρίσω πιο αργά απόψε. Οι φίλοι μου και εγώ θέλουμε να το γιορτάσουμε. Δεν ξέρω. Μα, μαμά, αυτή είναι η μεγαλύτερη μέρα της ζωής μου. Ο Μαξ, ο Ντέιβιντ, ο Ισακ και ο Ζακ θα πάνε όλοι στο peanut pit στο πιαφλιπεράκι. Και ο Ζακ μου χρωστάει τρία παιχνίδια. Ο Ισακ είπε πως μπορεί να νικήσει το Μαξ και θέλω να το δω αυτό. Πήρατε τον Μπούμπου? Δεν γίνεται να πάρουμε το αρκουδάκι χωρίς να μας δουν οι γονείς σου. Δεν γίνεται οι γονείς μου να τον ακούσουν να κλαίει. Πρέπει να τον βάλω μέσα και να τον ηρεμήσω. Εντάξει, Πίρς, κέρδισες. Τα λέμε αργότερα. Πρέπει να τους αποσπάσετε την προσοχή όσο βάζω μέσα τον Μπαξ. Κανένα πρόβλημα. Εντάξει. Και πάλι μεγάλες. Λάιλα και Σάνι. Γεια σου, Λάιλα. Σάνι, δεν σας είδα. Ναι. Εμείς τώρα πηγαίναμε μια βόλτα. Μια βόλτα. Η καθιερωμένη απογευματινή μας παράδοση. Μια καθιερωμένη παράδοση. Η βόλτα μας. Ε, κορίτσια, θα πω στην πόλη να έρθει μαζί σας. Τόσο σύντομα. Δεν πήγατε στον αγώνα καράτε του Πίρς? Πείτε μας τα πάντα. Καλά, στην αρχή έκανε ένα κάτα και ο Πίρς έκανε... Μπούνια κεραυνός! Εντάξει. Ωραίες κινήσεις, κύριε Πόκετ. Ακριβώς έτσι ήταν. Δηλαδή, το υποθέτω. Υποθέτοντας πως υποθέτει, όσο εμείς ήμασταν στην καθιερωμένη μας βόλτα. Εντάξει, γλυκέ μου, αρκετά. Ας δούμε τι κάνει ο Πάξτον.
Τώρα, μα θέλουμε τόσο πολύ να σας μιλήσουμε. Το θέλουμε πολύ. Και στους δύο. Και στους δύο μαζί. Είναι σημαντικό. Στα αλήθεια, πολύ πολύ σημαντικό. Σοβαρά, έχετε προβλήματα στο σχολείο, σας κάνουν bullying ή κάποιο αγόρι? Βασικά, αναρωτιόμουν, τι σκέφτεστε για την παγκόσμια οικονομία? Την πολύ παγκόσμια οικονομία. Πάνω στην ώρα, Τζίνι. Και πάλι μεγάλη. Νίσταξα. Κουράστηκες, Πάξτον. Λυπάμαι πολύ, Πάξ. Ήθελα πολύ να σου πάρω τον μπούμπου. Ξέρω πως είναι το μόνο πράγμα που θέλεις. Πάλι. Πάλι. Στάσου, θέλεις εμένα? Πόλη, είδα... Κοιμάται. Ετοιμαζόμουν να μπω μέσα όταν είδα τον Μπούμπου στην πίσω θέση. Σκέφτηκα πώς θα ηρεμήσεις τον Μπάξτον χωρίς αυτόν. Αλλά μάλλον τα κατάφερες. Ναι, φαίνεται χαρούμενος. Ναι, δεν έχεις ξαναπεράσει ποτέ τόσο χρόνο μόνη σου με τον Μπάξτον. Περάσαμε πάρα πολύ χρόνο μαζί σήμερα. Και ήταν πολύ ωραία. Νομίζω πως τα πήγες πολύ καλά. Έχεις αποδείξει πως είσαι φοβερή babysitter και σίγουρα κέρδισες το δώρο σου. Έτοιμη να πάμε να πάρουμε το δαχτυλίδι διάθεσης? Μπα, δεν χρειάζομαι δαχτυλίδι διάθεσης να μου πει πως είμαι το αισιόδοξο δυνατό μόβ εδώ με τον Μπάξτον. Πω. Όχι, όχι, μαμά! Φέρτε τον μπούμπου, φέρτε τον μπούμπου! Και έτσι ερχόμαστε πάλι στο γεν. Νομίζω πως είμαι καλύτερη όταν πρέπει να σώσω κάποιον. Ερχόμαστε πολύ!